Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Από την πλατεία Συντάγματος, σε εξέλιξη στην κέντρωση του Πάμε Νίκο, εδώ και περίπου μισή ώρα, ακούμε κάποια μηνύματα από εκπροσώπους μεταναστών εργατών, από τώρα, από μια, πριν από λίγο μάλλον, από μια εκπρόσωπο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Στη συνέχεια, βεβαίως, αναμένεται να έχουμε και μια ομιλία από τον νέο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Κουτσούμπα. Αρκετός ο κόσμος μέχρι στιγμής, Νίκο, περίπου 3 με 4 χιλιάδες από τη Σταδίου στην Οδό Συντάγματος μέχρι και τη Φιλελλήνων. Αρκετά είναι τα μέλη του ΠΑΜΕ που βρίσκονται εδώ για τον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς. Ενώ στη συνέχεια θα έχουμε και μουσικές εκδηλώσεις εδώ στην εξέδρα που έχει ψηφθεί στην πάνω πλευρά της Οδού Ερμού. Να πούμε λοιπόν τα καινούργια. Πρώτον, είναι η πρώτη φορά και με την έλευση του κύριου Κουτσούμπα, τον οποίο τον βλέπουμε αυτή τη στιγμή, που αλλάζει το μεγάλο ραντεβού του ΠΑΜΕ. Έτσι, από εδώ και πέρα το ραντεβού λες να βρίσκεται μόνο στο Σύνταγμα. Συνήθως όλα τα ραντεβού του ΠΑΜΕ τα τελευταία χρόνια, όχι συνήθως, πάντα ήταν στην Ομόνια. Άρα ο κύριος Κουτσούμπας κάνει μια πρώτη αλλαγή. Με ακούς, Σωτήρη? Ναι, Νίκο, σε ακούω. Όντως είχαμε πολλά χρόνια να το δούμε αυτό, δηλαδή το ΠΑΜΕ να διοργανώνουν τις εκδηλώσεις τους όχι στην πλατεία Ομονίας, οπότε και ακολουθούσε πορεία μέχρι τη Βουλή και τους στήλους του Ολυμπίου Διός, αλλά για τη φετινή εργατική πρωτομαγιά επιλέχθηκε να γίνει συγκέντρωση εδώ στην πλατεία Συντάγματος και μάλιστα να έχουμε και μουσικές εκδηλώσεις. Όντως αυτή είναι μία από τις λίγες φορές που συμβαίνει αυτό. Και έχουμε και πολλές μπλε σημαίες. Παρακολουθώ τις αλλαγές, βλέπεις. Είναι δημοσιογραφικό το ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας θα βρεθεί με τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΕΔΗ ή στις παρυφές της ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΕΔΗ, η οποία ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ συγκεντρώνεται στην Κλαθμόνος. Ο κύριος Τσίπρας θα βρίσκεται στο μουσείο μπροστά εκεί στην Πατησίων και μετά θα συνενωθούν αυτά τα συλλαλητήρια και θα κατέβουν μαζί στο Σύνταγμα. Και ο κύριος Κουτσούμπας με το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ στην πλατεία Συντάγματος. 3.000 βεβαίως άτομα δεν είναι το πλαφόν του ΠΑΜΕ, έχει κάνει και πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Θα έλεγα πως το νούμερο 3.000 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή για να γιορτάσουν την ημέρα της απεργίας της Πρωτομαγιάς για το ΠΑΜΕ δεν είναι ένα πολύ καλό νούμερο. Δεν είναι μικρό, αλλά δεν είναι πολύ καλό νούμερο. Και λόγω και συνθήκων, εν πάση περιπτώσει. Είδαμε την περασμένη Κυριακή με την ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΕΔΗ στο Σύνταγμα μια πολύ υποτονική συγκέντρωση, ενώ μέσα στη Βουλή ψηφιζόταν το πολυνομοσχέδιο. Δεν ξέρω τι σου έχουν πει εκεί οι οργανωτές και τι λένε τα στελέχη του ΚΚΕ. Δεν ξέρω αν σκέφτονται ότι είναι μια πολύ καλή συγκέντρωση. Δεν ξέρω εσύ θα μου πεις, εσύ είσαι στο ρεπορτάζ. Νίκο, αποφεύγουν προς το παρόν να κάνουν κάποια εκτίμηση. Εκτίμηση για τον κόσμο προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε εμείς μέχρι να τους δούμε όλους τους συγκεντρωμένους, όσο βεβαίως εμείς. Αλλά εμείς βλέπουμε από την πανοραμική κάμερα και μπορούμε να κάνουμε έναν υπολογισμό. Βλέπουμε τον κόσμο συγκεντρωμένο στην οδό Σταδίου, δηλαδή κάτω από την πλατεία. Όντως εκεί υπάρχει μια πυκνότητα των διαδηλωτών, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν τεράστια κενά δεξιά και αριστερά, ότι εκεί προς τη Φιλελλήνων και τη Μητροπόλεως δεν υπάρχει σχεδόν ψυχή, υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Βλέπω ότι στην Ερμού επίσης υπάρχει κενό. Θέλω να πω, είναι μια συγκέντρωση, αυτό που είπες και εσύ περίπου των ατόμων που έχεις πει και εσύ, δεν ξέρω τι γίνεται μέσα στην πλατεία Συντάγματος την ίδια. Σ' ακούω. Στην πλατεία Συντάγματος δεν υπάρχει αρκετός κόσμος. Νίκο, να σου πω ότι συνήθως στις συγκεντρώσεις του το ΠΑΜΕ συγκεντρώνει 7.000 με 8.000 κόσμο. Όχι. Το τελευταίο καιρό στις μεγάλες κινητοποίησεις έφτασε και κάτι 20.000, 18.000, συγγνώμη, οι οποίες έκανε όλο τον κόσμο να πούνε πού είναι αυτός ο κόσμος πια. Δεν το περίμενε κανένας ούτε οι ίδιοι. Σε μεγάλες κινητοποίησεις έχουμε αρκετό περισσότερο κόσμο. Έχει φτάσει ακόμη και τις 20-25.000 σύμφωνα με υπολογισμούς στα μέλη του ΠΑΜΕ. Σήμερα προς το παρόν και ενώ όπως είπες και εσύ, οι συνθήκες είναι ιδανικές, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός.
δεν βλέπουμε αυτή την, αυτό το πολύ μεγάλο όγκο του κόσμου. Εδώ και ενώ έχουν περάσει ήδη 3/4 από την έναρξη της κέντρου. Δεν ξέρω εσύ ακούς και το φυσικό ήχο να τον ακούσουμε και εμείς, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει και μεγάλος παλμός, έτσι. Προς το παρόν, Νίκο, όχι κάτι ιδιαίτερο. Μάλιστα και για το μήκος των λίγων εκατοστάδων μέτρων από την αρχή, δηλαδή της σταδίου, στην οδό Συντάγματος μέχρι και τη Φιλελλήνων, υπάρχουν και αρκετά κενά μεταξύ των διαδηλωτών. Θα δούμε αν αυτό θα αλλάξει στη συνέχεια. Ενώ, Νίκο, να παρακαλέσω, δεν σας ακούω πολύ καλά, αν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Ενώ πλησιάζουμε και στα αρχεία, προκειμένου να ακούσετε και εσείς τα μηνύματα που εκφωνούν οι ομιλώντες από την εξέδρα που έχει στηθεί από νωρίς το πρωί για τις ανάγκες της κέντρωσης. Πάμε. Εγώ να σε ρωτήσω απλώς κάτι. Μ' ακούς καλύτερα τώρα? Σε ακούω καλύτερα, Νίκο, ναι. Υπάρχει μια αντίχυση βεβαίως. Θα την ελέγξουν οι τεχνικοί. Λοιπόν, προλίγου έστειλες μια εξαιρετικά καλλιτεχνική φωτογραφία, την κυρία Αλέκα Παπαρίγα. Θα τη δείξουμε και εμείς σε λίγο. Την κυρία Αλέκα Παπαρίγα, μόνη της σε μια στάση μέσω μαζικής μεταφοράς, να περιμένει την έναρξη της συγκέντρωσης. Ακριβώς, ενδεικτική και χαρακτηριστική των καιρών, εν πάση περιπτώσει. Η κυρία Παπαρίγα δεν είναι πλέον γενική γραμματέας του κόμματος. Ναι. Ενδεικτικό των καιρών που αλλάζουν, Νίκο. Ακριβώς, και να σου αναφέρω ότι ήταν αρκετά μακριά από την κυρίω συγκέντρωση που πάμε. Όχι δηλαδή βεβαίω στη στιγμή που έχουμε την ειδήση. Ενώ δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να μας μιλήσει. Μας έδειξε και μάλιστα με αρκετά επιτεθειμένο ότι δεν θέλει να πει τίποτα και ότι δεν θέλει να την τραβήξουμε με την κάμερά μας. Πολύ διακριτική λοιπόν η παρουσία της Αλέκα στην Παπαρίγα σήμερα εδώ. Βεβαίως ίσως να αποτελεί και είδηση ότι δίνει και αυτή το παρόν μαζί με τον νέο γενικό γραμματέα και τα υπόλοιπα βεβαίως μέλη του ΠΑΜΕ. Να η κάμερα να εντοπίσει λίγο τον κύριο Κουτσούμπα, να το αρχίσουμε να το συνηθίζουμε δηλαδή. Πολύ τον ξέρουμε από το παρελθόν, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο. Δεν έχει μεγάλη αναγνωρισιμότητα ακόμη, θα την έχει σε λίγο. Η κάμερα τη ζούγκλας να μπορέσει να τον εντοπίσει, να τον βλέπουμε έτσι λίγο πιο συχνά. Να ακούσουμε λίγο τον φυσικό ήχο. Πέσαμε σε άσχημη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Πέσαμε σε μια διακοπή προφανώς. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συνάδελφοι και συναδέλφοι, συναντιόμαστε και σήμερα τη μεγάλη αυτή μέρα της παγκόσμιας εργατικής τάξης. Όλοι εδώ, εργάτες στο μέταλλο, στο φάρμακο, τα τρόφιμα κοντά, την κοσμηματουργία, τους μαθεργάτες, τις υπηρεσίες, το δημόσιο τομέα, άνεργοι, νέοι, αυτοαποσχολούμενοι, γυναίκες από όλους τους κλάδους. Συναντιόμαστε όχι μόνο για να τιμήσουμε τους ηρωικούς αγώνες του εργατικού κινήματος και τους χιλιάδες νεκρούς του αγώνα. Συναντιόμαστε για να ανανεώσουμε τον λόγο μας ότι θα φτάσουμε τον αγώνα μας μέχρι το τέλος, ως τη μέρα η τάξη μας θα έχει καταργήσει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Σωτήρη, μ' ακούς? Μ' ακούω, Νίκο. Ακούμε και την ομιλία του συνέλεγχου του ΠΑΜΕ και τα συστήματα του συγκεντρωμένου κόσμου. Μάλιστα. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Πέτρο του Σιδερέα που βρίσκεται στην Κλαθμόνος, όπου από τις 11 θεωρητικά έχει αρχίσει η προσυγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ. Θυμίζω ότι υπάρχει μια προσυγκέντρωση ήδη στο μουσείο, στην Πατησίων, δίπλα από το Πολυτεχνείο, όπου συνηθίζει να προσυγκεντρώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ και διάφορες άλλες πολιτικές οργανώσεις. Στη συνέχεια αυτές οι δύο διαδηλώσεις θα συνενωθούν και θα πορευθούν προς το Σύνταγμα. Συνήθως το ΠΑΜΕ αποχωρεί και έρχεται από πίσω η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ. Είναι η παράδοση, εν πάση περιπτώσει, την οποία έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Παρακολουθούμε λοιπόν τα στελέχη του ΠΑΜΕ να απευθύνονται στον κόσμο τους, περίπου 3.000 άτομα, συγκεντρωμένα στην πλατεία Συντάγματος για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνήθως αυτές οι συγκεντρώσεις γινόταν στην Ομόνια, να θυμίσω.
Θα μιλήσει ο κ. Κουτσούμπας, ο νέος, φαντάζομαι, ο νέος γραμματέας, γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ήταν εκεί και η κυρία Παπαρίγα. Νομίζω, Σωτήρη, πως είδαμε και τη Λιάνα την Κανέλη, έτσι. Ακριβώς, Νίκο, εδώ βρίσκεται η βουλευτή του... Να και η περίφημη, συγγνώμη, σε διακόπτω, η περίφημη φωτογραφία, πρώην Γενική Γραμματέας, μόνη περιμένει, στο παγκάκι, εκεί, στην, στη στάση επιβίβασης του λεωφορείου, περιμένει τους ανθρώπους, τους συντρόφους της, να έρθουν σιγά-σιγά στην συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ στο Σύνταγμα. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις, τα λέει όλα. Μάλιστα. Σωτήρης, ακούω. Ακριβώς, Νίκο, μακριά, μόνη της, με συνοδεία μόνο ενός αντρός ασφαλείας, ο οποίος μας τόνισε και αυτός με πολύ σαφήνεια ότι δεν μπορούμε να πάρουμε κάποια δήλωση να μιλήσουμε με την πρώην Γενική Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ενώ τώρα, να σου πω ότι από τις ομιλίες ακούμε μια ιστορική αναδρομή της Πρωτομαγιάς του Σικάγο, που τι συνέβη εκείνη την εποχή και μια αναγωγή στο σήμερα και στις ανάγκες των εργατών μετά από περίπου 200 χρόνια από εκείνη την ημέρα. Άλλωστε, η Πρωτομαγιά του Σικάγο αποτελεί και το σύνθημα εδώ της σημερινής συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ. Θα πρόσεξε, Νίκο, και από την εικόνα μας, στα πλακάτ και στα πανό, τα μέλη του ΠΑΜΕ αναφέρονται στους αγώνες που έγιναν τότε στο Σικάγο και οδηγούν και σήμερα τον δρόμο. Ενώ ένα άλλο σύνθημα, το οποίο διαβάζουμε, είναι όχι στη σύγχρονη σκλαβιά. Πολλές είναι και οι αναφορές που είχαμε και προηγουμένως, θα έχουμε στη συνέχεια και τα γεγονότα της Μανολάδας. Μάλιστα, αυτό να το ακούσουμε. Θα έχει ενδιαφέρον. Να πάω λίγο στον Πέτρο το Σιδερέα, ο οποίος βρίσκεται στην πλατεία Κλαθμόνος. Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα και καλό μήνα, Νίκο, κυρίες και κύριοι, από την πλατεία Κλαθμόνος, όπου μόνο λίγα πανώ και η μικροφωνική εγκατάσταση αυτή τη στιγμή προμηνύουν για την απεργιακή συγκέντρωση που αναμένεται να ακολουθήσει. Το κάλεσμα, υπενθυμίζω, είχε δοθεί για τις 11 η ώρα το μεσημέρι, το πρωί μεσηφορείς. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή στην πλατεία Κλαθμόνος δεν βρίσκονται παρά λίγες δεκάδες κόσμου, οι οποίοι φυσικά δεν έχουν ακόμα συγκροτηθεί σε μπλοκ και εν γέννη τηρείται μια στάση αναμονής, καθότι φυσικά δεν είναι εικόνα αυτή που περιμένουμε για σήμερα και αναμένεται να φτάσει στο σημείο αρκετά περισσότερος κόσμος μέσα στο επόμενο διάστημα. Η και κάμερα έκανε ένα traveling σχεδόν 360 μοιρών για να μας δείξει, για να αποτυπώσει αυτά τα οποία μας έλεγες. Θα περιμένεις λοιπόν εκεί να δούμε αν θα μαζέψει κόσμο η Γεσέγγυα, δηλαδή. Αλλά να θυμόμαστε, Πέτρο, ότι από πίσω, από την Πατησίων, υπάρχει μια προσυγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε την συνύπαρξη του κύριου Τσίπρα, αν κατέβει στην πλατεία Κλαθμόνος, και του κύριου Κουτσούμπα στην πλατεία Συντάγματος. Ακριβώς. Πολύ σωστό είναι αυτό που λες. Νίκο, να προσθέσω μόνο ότι προκύπτει τουλάχιστον μέχρι στιγμής ότι δεν έχει καν διακοπεί ολοκληρωτικά η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή στην οδό Σταδίου. Περνάνε αραιά και που τόσο γιοταχή αυτοκίνητα όσο και μηχανές από την οδό Σταδίου. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ακόμα μέλλον μπροστά μας. Βλέπετε και εσείς άλλωστε από τις εικόνες μας ποια είναι ακριβώς η κατάσταση που επικρατεί εδώ στην πλατεία Κλαθμόνος αυτή τη στιγμή, παρότι βρισκόμαστε ήδη σχεδόν 15 λεπτά μετά τις 11. Και με τα τραγούδια τα γνωστά, τα οποία θυμίζουν στους παλιούς άλλες εποχές και στους σημερινούς, μάλλον θυμίζουν μόνο επαναστατική γυμναστική. Συγγνώμη που είμαι λίγο θλιμμένος και μελαγχολικός σήμερα, παρακολουθώντας αυτήν την εικόνα της άδεια σταδίου, με μια συγκέντρωση η οποία εδώ έχουν περάσει ήδη 20 λεπτά, δεν έχει παρά ούτε καν δεκάδες άτομα, μόνο κάτι πανό σηκωμένα. Η ΕΣΕΚΙΑ δεν δει προς το παρόν απούσες από αυτή την ιστορία. Να δούμε τι θα γίνει σε λίγο. Αυτή είναι η εικόνα της σταδίου αυτή τη στιγμή. Να πάμε λοιπόν στην πλατεία Συντάγματος, που τουλάχιστον υπάρχουν μερικές χιλιάδες από το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ, για να θυμίζουν ότι σήμερα εορτάζεται η μεγάλη μέρα της Πρωτομαγιάς. Το κόκκινο της σημαίας, των σημαίων που παγκόσμια σήμερα χρησιμοποιούνται για την Πρωτομαγιά, έχει να κάνει με το αίμα που χύθηκε τότε στο Σικάγο με την ιστορία του Σάκο και Βαντζέτη. Για να θυμίζουμε λίγο την ιστορία, αν έχει πια και καμία σημασία. Να πάμε στον Σωτήρη το Σκουλούδη. Σωτήρη. Ναι, Νίκο, συνεχίζουμε να ακούμε τις ομιλίες. Δεν βλέπω να έχετε περισσότερος κόσμος. Η γωνία που δεν βλέπετε στην αρχή της Φιλελλήνων
μην φανταστείτε ότι υπάρχει κάποια κοσμοσφαιρωή προς τα πέρα, είναι ένα συγκεκριμένο μπλοκ του ΠΑΜΕ. Ο κόσμος, θα θυμίσουμε, δεν ξεπερνάει τις 3.000 τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή στην κάτω πλευρά της πλατείας του Δάματος. Ενώ να επαναλάβουμε, Νίκο, ότι μετά τις ομιλίες θα έχουμε και μουσικό πρόγραμμα, όπως μας ενημέρωσαν ο Γιώργος Γιωργακάκης, ο Γιώργος Σαρίς και το μουσικό συγκρότημα του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου. Θα παίξει μουσική εδώ στην εξέδρα που έχει στηθεί από νωρίς από το ΠΑΜΕ. Κάτσε τώρα εδώ που τα μπερδεύεις. Αν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι δεν θα έρθει και σε. Θα έχει όντως ενδιαφέρον, Νίκο, να δούμε. Λογικά και εσέ δεν νομίζω να μην είσαι. Α, εδώ ο κύριος Κουτσούμπας, ο κύριος Κουτσούμπας μας τα αλλάζει πολύ. Εδώ δεν κρατιούνται, ξέρεις, οι παλιές ισορροπίες. Θυμάσαι πώς γίνεται. Περνάει το ΠΑΜΕ, φεύγει από το Σύνταγμα, πηγαίνει προς τους στήλους του Ολυμπίου Διός και μετά έρχεται σιγά σιγά από πίσω και με μεγάλη διαφορά, κανένα τεταρτάκι 20 λεπτά, έρχεται η Γεσαία ΔΕΔΗ και πίσω τη Γεσαία ΔΕΔΗ ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλες πολιτικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόμματα, έτσι δεν είναι, εντός και εκτός κοινοβουλίου της αριστεράς πάντα. Αλλά σήμερα αν κάτσουν εκεί και κάτσουν και κάνουν και μουσικό πρόγραμμα, από πού θα περάσει η Γεσαία και η ΔΕΔΗ? Θα τους αφήσουν χώρο? Χωροταξικά και πολιτικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κοίταξε τώρα, η μέρα που είναι, αντί να συζητάμε για τις δεκάδες χιλιάδες των εργαζομένων που κατέβηκαν στους δρόμους και στις πλατείες της Αθήνας να διαμαρτυρηθούν για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση του τόπου, μιλάμε χωροταξικά πώς θα γίνει η διαμόρφωση των συσχετισμών μεταξύ ΠΑΜΕ και Γεσαία ΔΕΔΗ. Κατάλαβες τι λέμε τώρα, έτσι? Ακριβώς, Νίκο, και να τονίσω και εγώ, διαμόρφωση συσχετισμών που δεν αφορούν και πάρα πολύ κόσμο. Μα καθόλου, θα έλεγα. Τελικά, ακριβώς, δημοσιογραφική αδεία, και επειδή υπάρχει παινία εικόνας, ή μόλον έχουμε αυτή την εικόνα που έχουμε, και όλοι καταλαβαίνουμε τι εικόνα είναι αυτή, προσπαθούμε να βρούμε και κάποιο ενδιαφέρον, κάνοντας και ένα, πώς να το πω, πολιτικό κουτσομπολιό τύπου παραπολιτικού. Αυτό, εκεί έχουμε καταλήξει. Μάλιστα. Ποιος μιλάει τώρα? Δεν πρόλαβα να συγκρατήσω το όνομά του, Νίκο. Βρίσκομαι κάπως μακριά για να μπορείτε και να με ακούτε. Πάρε μια ανάσα σου.